Λοιπόν, είδαμε δύο ορισμούς οι οποίοι αφορούν την εξυπηρέτηση του πελάτη. Ο πρώτος ορισμός, ένας ορισμός απλός, μια απλοϊκή προσέγγιση θα λέγαμε σχετικά με τη χρήση του συγκεκριμένου όρου. Ο δεύτερος ορισμός θα λέγαμε ότι είναι ένας ορισμός λίγο πιο σύνθετος, ο οποίος σχετίζεται άμεσα ή έμεσα με μία σειρά συγκεκριμένων πραγμάτων τα οποία αναπτύξαμε πριν από λίγο, και πάμε σε έναν τρίτο ορισμό, όπου σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί ένα βασικό συστατικό στοιχείο στα πλαίσια δημιουργίας πιστών πελατών, δημιουργώντας ταυτόχρονα επιτυχημένες επιχειρήσεις. Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του συγκεκριμένου ορισμού είναι ότι εάν μία επιχείρηση εξυπηρετεί τους πελάτες της, αυτό έχει σαν αντίκτυπο αυτή η επιχείρηση να δημιουργεί πιστούς πελάτες, και ως συνέπεια της ύπαρξης αυτών των πιστών πελατών είναι η δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης για μεγάλα, μακρά, χρονικά διαστήματα. Εάν θελήσουμε να δούμε τη συνταγή πολλών επιτυχημένων επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται ανά τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, θα διαπιστώσουμε ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των εταιριών δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι έχουν δημιουργήσει πιστούς και ικανοποιημένους πελάτες σε βάθος χρόνου. Και όπως είπαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, για μία επιχείρηση είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο συμφέρον να κρατήσει πιστούς τους πελάτες του και όχι να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες οι οποίες συνθήκες θα οδηγήσουν τους πελάτες να χάσουν την πίστη τους προς το προϊόν ή την υπηρεσία την οποία λαμβάνουν, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να πρέπει να βρει όχι μόνο τους πελάτες τους οποίους έχασε, αλλά ακόμα περισσότερους για να μπορέσει να αναπληρώσει, θα λέγαμε, αυτή την απώλεια. Άρα επομένως θα πρέπει πάντα μα πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι προτιμότερο να διατηρούμε πιστούς και ικανοποιημένους πελάτες σε βάθος χρόνου εις βάρος ακόμα και της μείωσης πιθανών των κερδών μας, παρά να ρισκάρουμε αυτή την επιτυχημένη συνταγή δημιουργώντας πολλά προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησής μας. Για να δούμε τώρα κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα κριτήρια εξυπηρέτησης. Κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας, είτε παραδείγματος χάρη ως επιχειρηματίες είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε με βάση αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια να καλύψουμε και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών μας. Αυτό το σετ των κριτηρίων δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένα προϊόντα ή συγκεκριμένες υπηρεσίες, έτσι. Είναι κάποια κριτήρια τα οποία θα λέγαμε αποτελούν το γενικό κανόνα για ένα προϊόν ή για μία υπηρεσία,
τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα, διαμορφώνονται αντίστοιχα, ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία την οποία εμείς παρέχουμε. Για να δούμε και να αναλύσουμε ένα προς ένα αυτά τα κριτήρια, να δούμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των κριτηρίων και ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις τις οποίες έχουν αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια στην εξυπηρέτηση των πελατών. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κριτήριο που είναι η πιστότητα και η συνέπεια. Έχουμε ένα προϊόν, έτσι. Παραδείγματος χάρη μία τηλεόραση. Θα πρέπει αυτό το προϊόν, αυτή η συγκεκριμένη τηλεόραση, αυτή η συγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή να πληρεί κάποια κριτήρια τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την πιστότητα και τη συνέπεια. Πάρα πολύ απλά, ότι έχουμε υποσχεθεί ότι θα παρέχουμε μέσα από τη χρήση αυτής της τηλεόρασης προς τους πελάτες, θα πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε υποσχεθεί, παραδείγματος χάρη, Dolby Surround ήχο, ο οποίος αυτός ο ήχος προκύπτει από τη χρήση μιας συγκεκριμένης μάρκας τηλεόρασης. Θα πρέπει από τη στιγμή που το έχουμε υποσχεθεί στους πελάτες μας, από τη στιγμή που το έχουμε διαφημίσει, να παρέχουμε αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Και όχι μόνο απλώς να την παρέχουμε, να την παρέχουμε στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Δεύτερο κριτήριο το οποίο έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του πελάτη είναι το κριτήριο της ανταπόκρισης. Ανταποκρίνεται το προϊόν στις προδιαγραφές στις οποίες έχουμε θέσει ως κατασκευαστές. Ανταποκρίνεται το προϊόν στις ανάγκες για τις οποίες θα αγοράσει αυτό το συγκεκριμένο προϊόν ο πελάτης, ο καταναλωτής. Ανταποκρίνεται αυτό το προϊόν σε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, εντός εισαγωγικών το υποσχεθεί στον πελάτη μας. Άρα επομένως αυτό το κριτήριο της ανταπόκρισης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ικανότητα. Λέξη η οποία ανταποκρίνεται σε διάφορα, θα λέγαμε, επίπεδα. Είναι ικανό το προϊόν να καλύψει τις ανάγκες για το οποίο εμείς, για τις οποίες, συγγνώμη, εμείς αγοράσαμε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι ικανοί οι πολιτές οι οποίοι μου προωθούν αυτό το προϊόν να με εξυπηρετήσουν. Είναι ικανό το σέρβις να ανταποκριθεί στο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει αμέσως μετά από την αγορά του προϊόντος με την πρόκληση κάποιας βλάβης. Είναι ικανό το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας από το οποίο αγόρασα το προϊόν να μπορέσει να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέτω κατόπιν, παραδείγματος χάρη, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πάρα πολύ απλά, όπως καταλαβαίνετε, η λέξη ικανότητα
δεν αφορά μία συγκεκριμένη ομάδα χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει το προϊόν, αλλά αφορά πολλές επιμέρους ομάδες οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με την παραγωγή και τη χρήση αυτού του προϊόντος. Τέταρτο κριτήριο εξυπηρέτησης έχει να κάνει με αυτό το οποίο ονομάζουμε ευκολία πρόσβασης. Έχω τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να μπορέσω εύκολα να πάω σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών για να αγοράσω την τηλεόραση την οποία θέλω. Έχω τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, σε περίπτωση που πρέπει να πάω αυτό το προϊόν στο σέρβις, να υπάρχει η ανάλογη ευκολία πρόσβασης. Ένα κριτήριο και αυτό εξίσου σημαντικό. Πάμε τώρα σε δύο επιμέρους κριτήρια, τα οποία κατά κύριο λόγο τόσο η ευγένεια όσο και η επικοινωνία έχουν να κάνουν κυρίως με το ανθρώπινο δυναμικό. Ευγένεια. Είναι ευγενείς οι πολιτές ή οι πολίτρες με τις οποίες ήρθα σε επαφή για την αγορά του προϊόντος. Είναι ευγενείς οι αντιπρόσωποι οι οποίοι υπάρχουν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στην περίπτωση κατά την οποία είχα μια τηλεφωνική συνδιάλεξη μαζί τους, έτσι ώστε να μπορέσω να αντιμετωπίσω άμεσα ή έμεσα ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε μετά την αγορά του προϊόντος. Είναι ευγενείς οι τεχνικοί με τους οποίους ήρθα σε επαφή για να μπορέσουν, παραδείγματος χάρη, μέσω μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας να μου δώσουν ακριβείς οδηγίες για ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω όσον αφορά τη συνδεσιμότητα του προϊόντος το οποίο αγόρασα. Πολλά και διάφορα παραδείγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έννοια της ευγένειας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το επόμενο κριτήριο εξυπηρέτησης, το έκτο κριτήριο, το οποίο αφορά την επικοινωνία. Και αυτό γιατί η επικοινωνία πολλές φορές είναι εξίσου σημαντική και είναι εξίσου σημαντική γιατί πολλές φορές εάν κάποιος, παρόλο που έχει την καλή διάθεση να με εξυπηρετήσει, παρόλο που έχει όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις για να με εξυπηρετήσει, δεν έχει το λεγόμενο επικοινωνιακό χάρισμα για να φτάσει στο τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα, έτσι ώστε εγώ ως πελάτης να μείνω ικανοποιημένος και πιστός στην εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι. Πάμε τώρα στο 7ο κριτήριο εξυπηρέτησης, όπου είναι η αξιοπιστία. Σαν πελάτες οι οποίοι κάνουμε χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, το οποίο θεωρούσαμε προϊόν επί πολλά έτη ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις οποίες εμείς έχουμε θέσει ως κριτήριο για την αγορά αυτού του προϊόντος. Σε πόσες από τις περιπτώσεις όπου είχαμε στο μυαλό μας ότι η αγορά αυτού του προϊόντος καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες λόγω του γεγονότος ότι αυτό το προϊόν είναι αξιόπιστο, σε πόσες των περιπτώσεων τα τελευταία χρόνια διαψευστήκαμε λόγω του γεγονότος ότι πλέον αυτό το προϊόν το οποίο έχουμε μπροστά μας δεν είναι αξιόπιστο, παρόλο που αυτό το προϊόν είναι ένα πολύ ισχυρό, ένα πολύ δυνατό brand name.
Και πόσες φορές βρεθήκαμε στην δυσάρεστη θέση να σταματήσουμε να αγοράζουμε αυτό το προϊόν μετά από πάρα πολλά χρόνια και να προβούμε στην αγορά ενός άλλου αντίστοιχου προϊόντος λόγω του γεγονότος ότι η αξιοπιστία αυτού του προϊόντος έχει πλέον χαθεί. Και τι είναι αυτό το οποίο κάνει ένα προϊόν αξιόπιστο? Είναι κάτι το οποίο έχουμε αναλύσει. Η ποιότητα του προϊόντος, η εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια της πώλησης, η εξυπηρέτηση μετά από την πώληση, έτσι. Η εγγύηση, πάρα πολύ απλά. Πολλά και σύνδετα στοιχεία που κάνουν ένα προϊόν αξιόπιστο. Όγδοο κριτήριο εξυπηρέτησης, η ασφάλεια. Τελευταία χρόνια πόσες φορές δεν αγοράσατε κάποια ηλεκτρική συσκευή made in China και κινδυνεύσατε από αυτή την ηλεκτρική συσκευή? Ούκο λίγες φορές, έτσι, θεωρώ όλοι μας. Ναι, μεν οι συγκεκριμένες συσκευές είναι πάρα πολύ φθηνές, αλλά είναι εντελώς αναξιόπιστες. Τι να το κάνω εγώ να πάρω μια συσκευή η οποία είναι πάρα πολύ φθηνή, να βάλω αυτή την συσκευή στην πρίζα και να πάθω ηλεκτροπληξία? Τι να το κάνω να αγοράσω πάρα πολύ φθηνά αυτή τη συσκευή και να πάω να βάλω αυτή τη συσκευή στην πρίζα και να μου κάψει τις ασφάλειες σπιτιού, γιατί δημιούργησε βραχυκύκλωμα. Άρα, επομένως, το θέμα της ασφάλειας είναι και αυτό ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος σχετίζεται άμεσα ή έμεσα με την εξυπηρέτηση του πελάτη. Ένα το κριτήριο εξυπηρέτησης, η λεγόμενη κατανόηση ή η πραγματική επικοινωνία την οποία έχω. Θα μου πει κάποιος σε τι διαφέρει με την επικοινωνία. Μπορώ να έχω μία απλή επικοινωνία και ο άλλος όντως να με καταλαβαίνει, να με κατανοεί, όμως παραδείγματος χάρη όταν θα φτάσω σε πολύ πιο σύνθετα πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσω, ο άνθρωπος ο οποίος έχω απέναντί μου να μην μπορεί να αντιμετωπίσει σε καθαρά επικοινωνιακό επίπεδο το θέμα το οποίο υφίσταται. Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει να μιλάτε με έναν απλό πολιτή, όχι γιατί ο άνθρωπος είναι αμόρφωτος με την έννοια την οποία πιθανόν παλαιότερα να χρησιμοποιήσουμε, αλλά πάρα πολύ απλά γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Είναι αυτό που λέμε κολλημένος με την μπάλα. Έτσι. Πόσες φορές δεν μας έχει τύχει να ζητήσουμε για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί, να μιλήσουμε με κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε κάποια θέση πιο πάνω από αυτόν. Έτσι, με κάποιον προϊστάμενο. Βέβαια, πολλές φορές εμένα μου έχει τύχει όχι μόνο να μην καταφέρνω να βρω άκρη με τον πολιτή ή με τον κάποιον υπάλληλο, αλλά όταν ζητάω να μιλήσω με κάποιον ο οποίος βρίσκεται στην ουσία πάνω από αυτόν, όχι μόνο να μην έχω καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά να έχω ακόμα και χειρότερη. Δεν σημαίνει ότι επειδή βρίσκεται ιεραρχικά πάνω από το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να διαθέτει μεγαλύτερη κατανόηση σε θέματα επικοινωνίας. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κριτήριο της εξυπηρέτησης, όπου έχει να κάνει με αυτό το οποίο ονομάζουμε υλική υπόσταση και δεν είναι τίποτε άλλο από αυτά τα οποία αναμένουμε να λάβουμε μέσα από τη χρήση πλέον του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας
την οποία λάβαμε έως ως πελάτες. Δεν είναι δηλαδή τίποτε άλλο από το γεγονός ότι επισημάναμε σε προηγούμενα μαθήματα ότι ως πελάτες περιμένουμε να καλύψουμε κάποιες συγκεκριμένες μας ανάγκες μέσα από τη χρήση αυτού του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας. Λοιπόν, κατανοητά αυτά τα 10 κριτήρια, υπάρχει κάποια ερώτηση την οποία θέλετε? Ωραία. Καλός ή κακός, εκτός από κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία προσδίδουν αξία σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία και ταυτόχρονα ικανοποιούν τους πελάτες, υπάρχουν και κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι με τη σειρά τους δυσαρεστούν τους πελάτες. Για να δούμε τώρα ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι παράγοντες, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των παραγόντων και ποια είναι τα πιθανά προβλήματα τα οποία δημιουργούν αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι δεν ικανοποιούν τους πελάτες αλλά αντίθετα τους δυσαρεστούν. Για να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κριτήριο έχει να κάνει με αυτό το οποίο ονομάζουμε ελλιπής και ελαττωματική πραγματοποίηση των διαδικασιών. Ποιες διαδικασίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα? Διαδικασίες που αφορούν την εξυπηρέτηση του πελάτη, διαδικασίες πριν από την πώληση, έτσι, διαδικασίες που αφορούν την πώληση του προϊόντος, διαδικασίες που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική, διαδικασίες που αφορούν την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων τα οποία έχει θέσει η επιχείρηση, διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την διαθεσιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας εντός χρονικών ορίων, τα οποία χρονικά όρια έχει υποσχεθεί η επιχείρηση προς τον πελάτη ότι θα του παραδώσει το προϊόν ή την υπηρεσία. Άρα επομένως, η ελλιπής ή ελαττωματική πραγματοποίηση, παύλα υλοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών που περιγράψαμε πριν από λίγο, σαφέστατα δημιουργεί δυσαρεστημένους πελάτες. Ένα δεύτερο συστατικό στοιχείο που αφορά τους παράγοντες που δυσαρεστούν τους πελάτες είναι τα λάθη στα αποτελέσματα των διαδικασιών. Λάθη τα οποία έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Το να παραδώσω ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, το οποίο άλλο μου είχε παραγγείλει ο πελάτης και άλλο εγώ πήγα και του παρέδωσα και είχα και τον πελάτη να περιμένει 15 ολόκληρες μέρες, είναι λάθη τα οποία αφορούν τις διαδικασίες και αφορούν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη λαθασμένη εφαρμογή των συγκεκριμένων διαδικασιών. Λάθη τα οποία, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά όσο κουραστικός και αν γίνομαι, έχουν ως αποτέλεσμα οι πιστοί πελάτες οι οποίοι είχαν παραμείνει για χρόνια στην εταιρεία να αρχίσουν σιγά σιγά να απομακρύνονται από αυτή και να ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Τρίτος παράγοντας που δυσαρεστεί τους πελάτες είναι η έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων και η κακή συμπεριφορά των εργαζομένων.
Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι αυτός ο παράγοντας είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, εμφανής. Στην προσπάθειά μας να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής μας και επειδή το έμπειρο προσωπικό, το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες πιθανόν να κοστίζει, μπαίνουμε στη διαδικασία να διαθέτουμε στην επιχείρησή μας ανθρώπινο δυναμικό το οποίο δεν έχει γνώσεις, δεν έχει δεξιότητες, δεν έχει ικανότητες και πάνω απ' όλα η συμπεριφορά του δεν είναι αυτή η οποία προβλέπεται σε κάποιες αντίστοιχες περιπτώσεις. Πόσες φορές στα τελευταία χρόνια δεν μας έχει τύχει, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, να έχουμε μπροστά μας έναν πολιτή, ο οποίος δεν έχει τις αναμενόμενες γνώσεις σε αυτό το οποίο τον ρωτάς, δεν έχει τις αναμενόμενες γνώσεις έτσι ώστε να σε εξυπηρετήσει, να σου δώσει εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα ερωτήματα τα οποία του θέτεις, δεν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην θέση στην οποία βρίσκεται και ίσως το χειρότερο απ' όλα, για μένα προσωπικά, δεν ξέρω για εσάς, η συμπεριφορά του δεν αρμόζει σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας την εξυπηρέτηση και να ικανοποιήσει τους πελάτες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τέταρτο στοιχείο το οποίο δυσαρεστεί τους πελάτες είναι οι μεγάλες ουρές αναμονής. Δεν ξέρω, τον τελευταίο καιρό αυτό το πράγμα έχει πάρει και μάλιστα θα έλεγα χαρακτηριστικά είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεφύγει. Στα πλαίσια μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, πολλές φορές αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε ένα κατάστημα και είμαι μόνος μου. Προσπαθείς να εξυπηρετηθείς και δεν βρίσκεις άνθρωπο να σε εξυπηρετήσει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, έτσι, πολλά. Σούπερ μάρκετ παραδείγματος χάρη. Πηγαίνεις στο ταμείο και βλέπεις από εκεί που υπήρχαν και εγώ δεν ξέρω πόσα ταμεία στις ώρες αιχμής πριν από κάποια χρόνια, τα ταμεία αυτά έχουν μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό βαθμό. Τράπεζες. Πηγαίνεις να εξυπηρετηθείς, παραδείγματος χάρη στο ταμείο, να κάνεις μία ανάληψη, μία κατάθεση ή να πληρώσεις ένα λογαριασμό ή μία πιστωτική κάρτα ή δεν ξέρω τι άλλο. Και από εκεί που ήταν ανοιχτά 4 ταμεία, το παλιό καλό καιρό, πλέον είναι ανοιχτά 2 ταμεία. Δημόσιες υπηρεσίες, αντίστοιχα. Πηγαίνεις και περιμένεις ώρες επί ωρών, σε τεράστιες ουρές αναμονής. Καλά που υπάρχει και το, ξέρετε, το μηχανηματάκι που βγάζει και το νούμερο και ξέρεις και τη σειρά σου. Τώρα βέβαια έχουν προχωρήσει όχι μόνο στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στις ιδιωτικές και έχουν βάλει και τις καρεκλίτσες για να μπορέσεις να καθίσεις, να μην κουράζεσαι. Και αυτό γιατί οι ουρές αναμονής έχουν ξεπεράσει τα αναμενόμενα όρια με αποτέλεσμα
ένας πελάτης να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί και να δυσαρεστείτε. Πέμπτο και τελευταίο στοιχείο της διαφάνειάς μας, πέμπτος και τελευταίος παράγοντας που δυσαρεστούν τους πελάτες, είναι οι λεγόμενες παραλήψεις του οργανισμού. Ο οργανισμός είτε αφορά παραδείγματος χάρη μια ιδιωτική εταιρεία ή μια εταιρεία του δημοσίου. Παραλήψεις οι οποίες υφίστανται είτε από θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε και ηθελημένα τα παρακάμπτουμε, είτε παραλήψεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί χωρίς τη θέλησή μας. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να πετύχουμε τη λεγόμενη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, έτσι, είτε αυτοί είναι ικανοποιημένοι πελάτες, τους οποίους θέλουμε να τους ικανοποιήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, είτε είναι πελάτες οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, έχουν βρεθεί στα όρια να αποχωρήσουν από την επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται, είτε ήδη έχουν αποχωρήσει και έχουν σταματήσει τη συνεργασία τους με μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα κριτήρια τα οποία θα οδηγήσουν στο να εξυπηρετηθεί ένας πελάτης. Καταρχάς, από τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα και να δώσουμε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να εντοπίσουμε το βαθμό σπουδαιότητας του συγκεκριμένου προβλήματος. Εάν δεν μπορέσουμε να σταθμίσουμε σωστά τη σπουδαιότητα του προβλήματος το οποίο έχουμε απέναντί μας, τότε είναι πολύ πιθανό μία αποτυχημένη στάθμιση της σπουδαιότητας του προβλήματος να μας οδηγήσει στην μη επίλυση αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος ή στην επίλυση με εντελώς λάθος τρόπο από αυτόν που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αφού εντοπίσουμε τη σπουδαιότητα του προβλήματος, θα προχωρήσουμε στην αναζήτηση των πιθανών δυνατών επιλογών που έχουμε για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Αφού ελέγξουμε τις πιθανές, το σύνολο των πιθανών λύσεων για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, θα πρέπει να βρούμε και να δούμε ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση για την αντιμετώπιση αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος. Βέβαια, επειδή η κάθε αυτή λύση, η κάθε δυνατή λύση επίλυσης του προβλήματος κοστίζει, θα πρέπει να ελέγξουμε και το κόστος της κάθε δυνατής λύσης και να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, εξετάζοντας ταυτόχρονα τη σχέση ανάμεσα
στο κόστος της συγκεκριμένης λύσης και στην επιλογή την οποία έχουμε να κάνουμε για τη λύση του συγκεκριμένου προβλήματος. Ένα τέταρτο βασικό συστατικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ελέγξουμε όσον αφορά την βελτίωση της εξυπηρέτησης των δυσαρεστημένων πελατών ή των πελατών που είναι ικανοποιημένοι και θέλουμε να τους προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες ή προϊόντα, είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να δοθεί η λύση. Ένα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο το οποίο αποτελεί στοιχείο ικανοποίησης για τους πελάτες και το οποίο πάντα έχει ένα σημαντικότατο ρόλο στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. Πέμπτο συστατικό στοιχείο της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών είναι το γεγονός που έχει να κάνει με τη μονιμότητα της λύσης. Πάντα εξετάζουμε στην περίπτωση κατά την οποία διαθέτουμε ένα προϊόν ή παρέχουμε μία υπηρεσία η οποία έχει δημιουργήσει δυσαρεστημένους πελάτες τη χρονική διάρκεια επιβίωσης αυτής της συγκεκριμένης λύσης. Είναι μία λύση η οποία μας λύνει το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, για τον επόμενο μήνα. Είναι μία λύση η οποία μας λύνει το πρόβλημα μέχρι ότου εμφανιστεί ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αφορά το προϊόν ή την παρεχόμενη υπηρεσία. Είναι μία λύση η οποία θα μπορεί να διαρκέσει σε βάθος χρόνου. Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό συστατικό στοιχείο η εξέταση της μονιμότητας της λύσης. Τέλος, έκτο κριτήριο το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών είναι η αποδοχή της λύσης του προβλήματος από το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει η επιχείρηση. Και αυτό γιατί εάν η συγκεκριμένη λύση δεν γίνει αποδεκτή από το ανθρώπινο δυναμικό, εάν δεν ικανοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχουμε επισημάνει ότι αποτελεί τον εσωτερικό πελάτη της επιχείρησης, εάν δεν ικανοποιήσει αυτή η συγκεκριμένη λύση τον εσωτερικό πελάτη της επιχείρησης, τότε πάρα πολύ δύσκολα θα ικανοποιηθεί και ο εξωτερικός πελάτης.